Γεια σας και από εμένα. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη φιλοξενία σήμερα και να συγχαρώ τους διοργανωτές, κυρίως τον Μάμαντα, την Έφη και την ομάδα τους για τη τόσο πετυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσαν σήμερα. Όπως υπόθηκε πριν, είμαι ο συντονιστής του ελληνικού δικτύου Euraccess και είμαι το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις υποτροφίες Μαρίς Κλοντόφσκα Κιουρί, τις οποίες γνωρίζετε οι περισσότεροι. Μια μικρή διόρθωση να κάνω, δεν είμαι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου, απλώς συντονίζω ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, Euraccess εννοώ, που διαρκεί 4 χρόνια και άρχισε 1η Σεπτεμβρίου και έχει να κάνει με την πανευρωπαϊκή δράση του δικτύου μας. Ο συντονισμός γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την DG Research and Innovation. Εδώ βρίσκομαι στα πλαίσια ενός έργου, στα πλαίσια του οποίου γίνεται και αυτή η εκδήλωση, το οποίο είναι ένα Euraccess έργο, το Career Mobile Car λέγεται, και αφορά τη σταδιοδρομία, τη διοργάνωση ημερών σταδιοδρομίας ερευνητή. Στο ίδιο έργο συμμετέχει και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα και έχουμε μια παρόμοια εκδήλωση σε 2-3 εβδομάδες, τέλη Νοεμβρίου. Συμμετέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο εδώ της Ηπείρου. Με συντονιστή βέβαια το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίους, το ΕΚΕΤΑ, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι ο συντονιστής αυτού του project. Θα ήθελα πιο πολύ να πω 2 κουβέντες για το Euraccess, γιατί πολλοί από εσάς, μπορεί και περισσότεροι, να μην το γνωρίζετε. Το Euraccess είναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρέει από την πολιτική της Λισαβόνας. Εγώ ασχολούμαι από την αρχή που θεσπίστηκε αυτό το εργαλείο, δηλαδή από το 2002, και έχει σαν στόχο του την μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε οικονομία που θα στηρίζεται στη γνώση, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα. Γι' αυτό και ο κύριος στόχος του δικτύου μας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Και με χαρά μου είδα ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι τμήματων ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως, το δίκτυο Euraccess ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάδειξη της σταδιοδρομίας του ερευνητή. Ξεκίνησε με τον κύριο παράγοντα, δηλαδή την κινητικότητα γεωγραφική και διατομεακή, δηλαδή από τον ακαδημαϊκό χώρο στην βιομηχανία και αντίστροφα, στον ιδιωτικό χώρο δηλαδή. Αλλά τώρα έχει επεκταθεί σε όλα τις διαστάσεις, τα επίπεδα της εξέλιξης της σταδιοδρομίας του ερευνητή. Και στην Ελλάδα συμμετέχουν 15 φορείς, είναι όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Συντονιστές είμαστε εμείς στο ΕΚΕΤΑ και εγώ ως πρόσωπο είμαι του ελληνικού δικτύου, όπως είπα. Και είναι χωρισμένη η χώρα μας σε περιοχές. Η περιοχή εδώ της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωαννίνων ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που είναι συντονιστής αυτής της γεωγραφικής ενότητας. Επομένως, οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε για τα θέματα Euraccess, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κόμβο του Πανεπιστημίου Ηπείρου, Euraccess. Το πανευρωπαϊκό περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που είναι και κράτη-μέλη, αλλά και συνδεδεμένα κράτη, όπως είναι το Ισραήλ, η Τουρκία, η Ισλανδία κτλ.
και είναι ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο δίκτυο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάγεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει 40 χώρες. Κάναμε την έναρξη του προγράμματος αυτού που είναι η ενίσχυση των δράσεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 40 χώρες, το οποίο σας είπα συντονίζω, και πριν 2 εβδομάδες οργανώσαμε την εναρκτήρια συνάντηση στη Κρήτη. Και μάλιστα σκέφτομαι σοβαρά μία από τις επόμενες 2 να την οργανώσω, αν δέχεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ, και να φέρω όλους τους εκπροσώπους των 40 χωρών εδώ, και γιατί έχω ενθουσιαστεί και επαναλαμβάνω τους συγχαίρω με τη σημερινή εκδήλωση και την εξαιρετική ατζέντα που έχει ετοιμαστεί. 2 τελευταία πράγματα που ήθελα να σας πω για το τι μπορεί να σας εξυπηρετήσει όλους εσάς, διότι στο κοινό βλέπω είναι, έχουμε όλους αυτούς τους, ας το πω, κύριους παίκτες, το main stakeholders που λέμε στα νεοελληνικά, του δικτύου Euraxis, δηλαδή και υπάρχει ένα πολύ ζωηρό ακροατήριο από νεαρούς ερευνητές, επιστήμονες, γιατί το Euraxis απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που θέλουν να βοηθήσει για την ανάδειξη της καριέρας τους, αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, όπως ανέλησε ο κύριος Προδρομίδης πριν. Θα μπορούσατε, το Euraxis δίνει όλη αυτή την γκάμα πληροφοριών. Εγώ θα αναφέρω 2 κύρια πράγματα. Η πληροφορία που παίρνετε είτε είναι άμεσα απευθείας από τους κόμβους του δικτύου ή βοήθεια πραγματική, είτε με πληροφορίες που δίνει από το portal, το Euraxis Jobs Portal, που είναι κυρίως ένα πόρταλ για εξεύρεση εργασίας επιστημόνων. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί καταφέρνουμε να δημοσιεύσουμε με συμφωνία που έχουμε έρθει με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το βοηθούμενη από τον νόμο της Διάβιας, συγκεντρώνουμε από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας σε καθημερινή βάση όλες τις προσφερόμενες εργασίες και τις δημοσιεύουμε σε ετήσια βάση, σε καθημερινή βάση μάλλον, στο ελληνικό πόρταλ, που είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού, και δημοσιεύουμε περίπου 2.000 θέσεις το χρόνο. Νομίζω ότι είναι μία συμβολή στο να κρατήσουμε τους νέους μας και άξιους και λαμπρούς επιστήμονες στη χώρα μας και να μην στελεχώσουν ξένα πανεπιστήμια και εταιρείες και τα λοιπά. Επομένως, θα συμβούλευα τις εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν, διότι το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις εταιρείες να τις δημοσιεύουν, όπως το κάνουμε για τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους φορείς, να εγγραφούν, το οποίο είναι και μία προβολή για την εταιρεία, να μπει στην επίσημη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δημοσιεύει τις θέσεις εργασίας στο ευρωπαϊκό πόρταλ Euraxis. Οπότε θα συμβούλευα να γραφτούν στην εταιρεία, στο πόρταλ, σαν jobs providers και να μπορούν να δημοσιεύουν για να τους στείλει τα password η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορούν καθημερινά να δημοσιεύουν τις θέσεις εργασίας τους. Εάν χρειάζονται οποιοδήποτε μορφή training, είμαστε εδώ, μπορούμε να τους βοηθήσουμε, πώς να τα κάνουν όλα αυτά κτλ. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που πάλι απευθυνόμενο στις εταιρείες, θα ήθελα να πω, αλλά και στους λοιπούς φορείς, στους ακαδημικούς φορείς, είναι στα πλαίσια της καριέρας του ερευνητή. Έχουμε εργαστεί σκληρά στην Ευρώπη και συμμετείχα στην ομάδα αυτή για να φτιάξουμε την χάρτα και το κώδικα του ερευνητή. Είναι μια
communication, πώς το λέμε στα ελληνικά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα πολύ soft εργαλείο, το οποίο δίνει την ενθαρρύνει τους εργοδότες να υιοθετήσουν τις αρχές της χάρτας και του κώδικα, 40 αρχές, για την ανάδειξη σταδιοδρομίας του ερευνητή. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τους εργοδότες, που είναι είτε εταιρείς είτε ακαδημαϊκοί φορείς, έχει θεσπίσει μια διαπίστευση που λέγεται Human Resources Excellence Label, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε μια εταιρεία ή έναν φορέα για να δείξει ότι έχει την αριστεία σαν εργασιακό περιβάλλον. Αυτό, ενώ είναι ένα οριζόντιο εργαλείο, δεν είναι υποχρεωτικό, όλο και περισσότερο το δημοσχεύτηκε από την ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ισχύει το 2012, αλλά από τότε η τάση είναι να γίνεται όλο και πιο υποχρεωτικό. Οι πληροφορίες μου λένε, και η προσωπική μου εκτίμηση είναι, ότι από το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, ήδη αυτό συμβαίνει σε πολλές υποτροφίες Marie Curie που παίρνονται από φορείς ακαδημαϊκούς, δεν θα μπορεί ένας ερευνητικός φορέας ή μία εταιρεία να πάρει πρόγραμμα εάν δεν έχει εξασφαλίσει αυτό το label. Το πώς μπορεί να το κάνει κανείς είναι ολόκληρη εργασία, και μπορούμε εμείς, είμαστε στη διάθεσή σας, δεν έχω το χρόνο να σας την αναλύσω, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας, τόσο ο Κόμβος εδώ, αλλά και το Euraxe συνολικά, το ελληνικό, να σας δείξει, αν κάποιος ειλικρινά ενδιαφέρεται, πώς να καταφέρετε να πάρετε αυτό το label. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω, και είναι κάτι που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη μου εμφάνιση εδώ σε μια άλλη εκδήλωση στα πλαίσια του Euraxe, ότι στο καινούριο αυτό πρόγραμμα που αρχίσαμε από 1η Σεπτεμβρίου για όλο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, δίνουμε πάρα πολλές ενέργειες, δράσεις αφορούν τις δεξιότητες συμπληρωματικές, τα additional skills των ερευνητών, τις επιπλέον δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας και δεν διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Τότε είχε υποθεί σε ένα στρογγυλό τραπέζι ότι στα προγράμματα σπουδών δεν μπορούν να συμπεριληφθούν, και καλό είναι να ένας φορέας, ένα δίκτυο σαν το δικό μας, να παράσχει κάποια εκπαίδευση σε σύντομα σεμινάρια. Και ήταν ένα σεμινάριο τότε που οργανώσαμε πριν ένα χρόνο εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου είχε συζητηθεί αυτό. Πολλές τέτοιες δράσεις υπάρχουν και στο καινούριο πρόγραμμα που λέγεται Top 4, και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να σας ξαναδούμε, να οργανώσουμε και εδώ ένα τέτοιο σεμινάριο για τους νέους που θέλουν να αποκτήσουν additional skills, επιπλέον δεξιότητες, οι οποίες θα εκτιμηθούν από την αγορά εργασίας. Ήδη η κυρία Γερονιμάκη μας έχει βοηθήσει, και ο κύριος και ο φίλος μου ο Μάμας μας έχουν βοηθήσει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα να υπάρξουν εισηγητές σε τέτοια σεμινάρια που έχουμε οργανώσει σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ θα ήθελα να κλείσω τον μακροσκελή, εποφελήθηκα από την απουσία του Πρίτανη και το έκανα λίγο πιο μακροσκελή για να σας δώσω ένα έναυσμα να δείτε πώς μπορεί, σας είπα έτσι στην κορυφή του παγόβουνου, τι μπορεί να κάνει για όλους εσάς το Euraxe. Εάν έχετε μια οποιαδήποτε απορία και θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο σε κάποιο διάλειμμα, δεν ξέρω, στα πλαίσια αυτά που δεν θα εμποδίζουμε τη ροή της ατζέντας, είμαι στη διάθεσή σας για να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.